Το αυτόφορο για τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη έληξε τα μεσάνυχτα με τους αστυνομικούς να μην καταφέρνουν τελικά να φτάσουν στα ίχνη του. Εχμές για το πρωτοφανές περιστατικό της μη σύλληψης του επιχειρηματία που κατάφορα παραβίαζε τον νόμο μπροστά σε άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, αφήνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Για ποιο λόγο δεν συνελήφθη ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Υπήρξε ολιγορία ή απολαμβάνει προνομιακής προστασίας? Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας θα αναζητήσουν ευθύνες, θα καταλογιστούν ή θα περιμένουν όλοι να ξεχαστεί το γεγονός? Ο λαός μας λέει το εξής: κράταμε ένα σε κρατό να ανεβούμε στο βουνό. Από εκεί και πέρα, όσοι κάνουν τους ανήξερους ή ό,τι πέφτουν από τα σύννεφα, είναι πιο ψεύτες από τους ψεύτες. Κύκλοι της αστυνομίας αντιτείνουν ότι η προτεραιότητά τους ήταν η προστασία διαιτητών και φιλάθλων. Θέλαμε να διατηρήσουμε ήρεμη την κατάσταση, να προστατεύσουμε τους διαιτητές και να μην ξεσηκώσουμε και εξοργήσουμε το πλήθος των φιλάθλων. Δεν υπάρχει ωστόσο απάντηση για ποιο λόγο η σύλληψη του επιχειρηματία δεν έγινε εκτός γηπέδου, τη στιγμή μάλιστα που η ελληνική αστυνομία του έχει διαθέσει αστυνομικό, ο οποίος γνωρίζει ανά πάσα στιγμή κάθε του βήμα. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα. Ενημέρωσε ο αστυνομικός της ελληνικής αστυνομίας για το πού βρίσκεται ο Ιβάν Σαββίδης? Έγινε έρευνα στο σπίτι του ή στην έδρα των επιχειρήσεών του? Έγινε η οποιαδήποτε απόπειρα εντοπισμού του ή όλοι περίμεναν τη λήξη του αυτοφόρου για να προστατευθεί ο επιχειρηματίας από την προσαγωγή στη δικαιοσύνη και να λογοδοτήσει για την προφανή παρανομία του? Τώρα, κυρίες και κύριοι, το χρονικό περιθώριο του αυτοφόρου έχει παρέλθει. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον Μίλτο Σακελάρη που βρίσκεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών για να δούμε, Μίλτο, όλα τα νεότερα και κυρίως το ερώτημα που διατυπώνεται με ένταση: γιατί δεν συνελήφθη ο κύριος Σαββίδης την ώρα που συνέβησαν όλα αυτά την Κυριακή? Δεν ενημέρωσε, Εύα, ο αστυνομικός του, ως όφιλε τους ανωτέρους του, για τις αυτόφορες πράξεις τις οποίες προέβει ο Ιβάν Σαββίδης κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Μία είσοδος η οποία είναι παράνομη την ίδια ώρα που ο ίδιος φυσικά είχε μαζί του και ένα όπλο. Μετά τη λήξη του αγώνα, μετά την εισβολή του μάλλον στο γήπεδο, αποχώρησε ο ίδιος και δεν συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Επομένως, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η αστυνομία. Οι απαντήσεις που δίνουν ανεπίσημα πηγές του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας είναι πως δεν συνελήφθη, καθώς εκείνη την ώρα ήταν στόχος των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο να προστατεύσουν τον διαιτητή, αλλά επίσης φοβήθηκαν πως αν έπιαναν επαυτοφόρο τον Ιβάν Σαββίδη για την παράνομη εισβολή του στο γήπεδο, πως η κατάσταση θα ξέφευγε τελείως και μπορεί να είχαμε και χειρότερα επεισόδια, ενδεχομένως και κάποια βίαιη εισβολή οπαδών μέσα στο γήπεδο. Αυτή είναι ως τώρα η εικόνα, ενώ αναφορικά με τον αστυνομικό, ο οποίος υπηρετεί στην υπηρεσία επισήμων της ελληνικής αστυνομίας, αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος δεν ενημέρωσε τους ανωτέρους του και πλέον αναμένεται να περάσει από ΕΔΕ. Λοιπόν, Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε. Κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, φαίνεται πως ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης έκανε την εμφάνισή του με μια ανακοίνωση που ναι, μεν ζητάει συγγνώμη, όπως θα μας πει ο Μιχάλης Τσίγκρης, ακόμα και προς τη διεθνή κοινότητα, αλλά δικαιολογεί τη συμπεριφορά του. Τι ακριβώς λέει, Μιχάλη? Ακριβώς. Καλησπέρα, Εύα. Καλό μεσημέρι. Όντως, ζητάει δύο φορές συγγνώμη μέσα στην ανακοίνωσή του Ιβάν Σαββίδης, η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, αποδίδει την πράξη του στην συναισθηματική αντίδραση που έχει προκληθεί στον ίδιο από την αρνητική κατάσταση που υπάρχει στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επίσης, λέει ο Ιβάν Σαββίδης ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει κάποιον, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Ενώ τονίζει ότι παρά τις αδιάκοπες επιθέσεις που δέχεται, όπως λέει ο κ. Σαββίδης, για ένα δίκαιο, μάλλον σε όλα τα επίπεδα, υπεραμείνεται των επιλογών του να υπάρχει ένα πιο δίκαιο ποδόσφαιρο και εκεί περίπου αποδίδει την πράξη του. Επαναλαμβάνω, δύο φορές συγγνώμη και στην αρχή της τοποθέτησης και στο τέλος της. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν μόνο.